Μετά την κέλα με τον Απόλωνα Σμύρνη για το πρωτάθλημα, ο Πάο και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα. Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία επικράτησε με 2-0 του Πα Γιάννα στο περιστέρι στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία τη 22η αγωνιστική τη Super League. Σκόρερ για τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίο κέρδισε δύο πέναλτι και ευστόχησε στο ένα, ήταν η Ζήφκοβιτ και Σβάμπ. Από την πλευρά του, οι πυρώτε άντεξαν για ένα ημίχρονο, ωστόσο δεν μπόρεσαν να προστατεύσουν την αιστεία του στο δεύτερο μέρο, με τον ΠΑΟΚ να είναι πολύ ανώτερο και να φτάνει στο διπλό παραμένοντα σε τροχιά δεύτερη Θέσης. Ο Αντελίνο Βιερίνια έχασε το τρίτο του πέναλτι στο γήπεδο του Περιστερίου στην αναμέτρηση του πάουκ με τον Πας Γιάννα. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου του Βορρά είχε χάσει τα άλλα δύο πέναλτι σε μάτς κόντρα στον Ατρόμητο. Το πρώτο χαμένο πέναλτι ήταν το 2011 και το δεύτερο το 2019. Την πρώτη φορά είχε απέναντί του τον Τσάρλσα uh, Ιτάνσα uh, και τη δεύτερη τον uh, Χρήστο Θεοδωράκη. Στην καριέρα του Βιερίνια μετράει 11 εύστοχα πέναλτι, τα 10 από τα οποία είναι με τη φανέρα του ΠΑΟΚ και το άλλο με την ομάδα των νέων της Πορτογαλίας. Με 15 τέρματα και 8 ασίστα τη φετινή σεζόν, ο Χρήστο Τζόλη έχει καταφέρει να εκτοξεύσει τη φήμη του και τι μετοχέ του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει ανέβει η μετοχή του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο 19χρονο επιθετικό του ΠΑΟΚ με τι επιδόσει του έχει κάνει μεγαθύρια τη Ευρώπη να τον βάλουν στην ατζέντα του. Μάλιστα, σύμφωνα με τη βρετανική στο σελίδα teamtalk.com, η Manchester United είναι μία από αυτέ που έχει στα υπόψη τη Χρήστο Τζόλι εν ώψη τη καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδου. Μάλιστα, το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πω πέρα των ενδιαφέρον τη United, ο Τζόλι έχει προκαλέσει τον ενδιαφέρον και τη Dortmund, η οποία παρακολουθεί και αυτή την περίπτωση του νεαρού επιθετικού.